πριν 10 μέρες, τέτοια ώρα ακριβώς. 11 η ώρα το πρωί. Βεβαίως, βγήκαμε έξω και βρήκαμε εδώ την πέτρα. Σε σταματήσει. Αλλά είναι επικίνδυνο όλο το βουνό αυτό. Κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Τι ο Βαγγέλης Στρατουδάκης κατοικεί κάτω από το σημείο από το οποίο πριν από λίγες ημέρες αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα βράχου. Ο βράχος κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού, ο ιδιοκτήτης του οποίου είχε μόλις απομακρυνθεί. Το αυτοκίνητο το είχα εγώ προ 5 λεπτά έπεσε. Πήρα το αυτοκίνητο και ήμουν εκεί πέρα και μου πήρε η κόρη μου και μου λέει: έλαψε ένα βράχος. Ευτυχώς για τους κατοίκους, η πτώση του βράχου λειτουργήσε ως προειδοποίηση. Μετά όμως και την τραγωδία στην Αγία Φωτιά, η Ιεράπετρας έχουν χάσει τον ύπνο τους. Όποτε είναι κακοκαιρία, το μυαλό μας πάει εκεί πάνω. Είμαστε δηλαδή σε άγχος, σε γρήγορση συνέχεια για αυτή την ιστορία. Αλλά πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, γιατί αν μην τα πάθαμε όπως στην Ιεράπετρα. Δεκάδες σπίτια, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια λειτουργούν εδώ και χρόνια κάτω από το ύψωμα. Πριν από 2 χρόνια, ο Δήμος απευθύνθηκε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών συνολικά για τα επικίνδυνα σημεία σε κατοικημένες περιοχές. Η ανησυχία είναι μεγάλη, γιατί αυτό πιθανόν το κομμάτι αυτό που έφυγε να κρατάει κάποιο μεγαλύτερο. Και με τις βροχές πιθανόν να γίνει διάβρωση και να έρθει το μεγαλύτερος όγκος. Στο κάτω μέρος είναι διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία, οπότε πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Στα μέσα της εβδομάδας, ομάδα μελετητών που έχει αναλάβει να ερευνήσει την ενδεδειγμένη παρέμβαση στο χώρο, αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να προτείνει άμεση λύση πριν από την οριστική που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της μελέτης που ήδη εκπονείται. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Πλατανιά ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών, καθώς το όποιο έργο απαιτεί και γενναία χρηματοδότηση. Δεν μπορώ να ξέρω ποια τι θα είναι η πρώτη παρέμβαση και η άμεση πριν την οριστική λύση. Μην ξεχνάμε όμως ότι το σημείο που είναι ο βράχος του Πλατανιά είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι με αρνητική κλίση. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι το οποίο ανεβαίνεις πάνω με ένα ωραίο μηχάνημα, το σπάς και το παίρνεις, να το πω σχηματικά. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούν εναερίτες. Και αυτό είναι μια πολύπλοκη εργασία, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που έχω από τους μελετητές. Και σε ό,τι αφορά το να αποκολληθούν κάποια σταθρά τμήματα συντεταγμένα και οργανωμένα και να αφαιρεθούν, και φυσικά με την περαιτέρω στερέωση του βράχου. Δεν είναι κάτι ούτε εύκολο ούτε απλό. Η Δημοτική Αρχή Πλατανιά έχει ζητήσει από την ομάδα των μελετητών νέα καταγραφή που να λαμβάνει υπόψη τις γεωλογικές αλλαγές που τυχόν έχει προκαλέσει η αποκόλληση του βράχου.